Ο προϋπολογισμός που φέρει η κυβέρνηση για το 2024 φτωχαίνει κι άλλο το λαό την ίδια ώρα που μοιράζει επιπλέον κέρδη για το κεφάλαιο. Συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν δεχόμαστε η μισθή μας να είναι καθυλωμένη στα επίπεδα του 2007 και πολλοί από εμάς να εργαζόμαστε με ακόμα μικρότερους μισθούς και από τον κατώτατο την ίδια ώρα που μόνο οι εισαγόμενες στο χρηματιστήριο μεγάλες επιχειρήσεις έχουν βγάλει μέχρι τώρα 5 δις και υπολογίζουν μέχρι το τέλος του χρόνου άλλα επιπλέον 4. Δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε φέτος 6,2 δις ευρώ παραπάνω φόρους από τις αυξήσεις στο ΦΠΑ με τη συνέχιση της ληστείας του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα την ίδια ώρα που οι μεγάλες επιχειρήσεις μοιράζονται 12,1 δις από τα δικά μας χρήματα. Δεν δεχόμαστε να περιμένουμε μήνες και χρόνια για εξετάσεις και χειρουργία επειδή υπάρχουν ελλείψεις στα νοσοκομεία, να μην ελέγχεται η αντισεισμική θωράκιση των σχολείων και να δίνονται την ίδια ώρα εκατοντάδες εκατομμύρια σε κατασκευαστικές για το flyover και για τους εμπόρους της υγείας. Δεν δεχόμαστε να στερούμε από τη θέρμανσή μας, από τα τρόφιμά μας, από τη ψυχαγωγία μας για να βγάλουμε το μήνα και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση να δίνει κοντά στα 5 δις ευρώ το χρόνο στα κοράκια του ΝΑΤΟ για να σκοτώνονται τα παιδιά στην Παλαιστίνη. Αυτός είναι ο προϋπολογισμός τους για το 2024 και τι κάνει? Εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων, θωρακίζει και μεγαλώνει τα κέρδη των μεγαλομετόχων, φτιάχνει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των λίγων που σημαίνει φτώχεια για τους πολλούς. Και σε αυτό το έσχος, δίπλα στην κυβέρνηση, στέκονται όλα τα κόμματα που στηρίζουν τον δρόμο της δίθεν ανάπτυξης για όλους, που θεό τους έχουν την κερδοφορία των μονοπωλίων και το ζυγικό στους ωφέλους. Της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ, όπως και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, που μιλάνε για υγιή επιχειρηματικότητα, ρεαλιστικές διεκδικήσεις για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κέρδη των αφεντικών. Κάθε μέρα που περνάει, μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ φτώχειας και του λαού και των εργαζομένων που παράγουμε όλο τον πλούτο απέναντι στους μεγαλομετόχους που αυξάνουν συνεχώς την περιουσία τους. Συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τον δρόμο του αγώνα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βάλουμε φρένο στην επίθεση που δέχεται ο λαός για να θωρακίσουμε τα συμφέροντά μας. Γιατί μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να κατακτήσουμε μέτρα ανακούφισης των λαϊκών σπιτιών μπροστά στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Γιατί μόνο μέσα από την οργανωμένη δράση μπορούμε να αποσπάσουμε μέτρα υπεράσπισης του λαϊκού εισοδήματος για να πάρουμε μια ανάσα. Μόνο μέσα από τα σωματεία μας μπορεί να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής όλων αυτών των πολιτικών που μας θερούν το δικαίωμα να ζούμε και να εργαζόμαστε με βάση τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της εποχής μας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, όλοι στο συλλαλητήριο που καλούν τα εργατικά σωματεία την Παρασκευή 15 Δεκέμβρη στις 7 στο άγαλμα του Βενιζέλου να δώσουμε μία πρώτη μαζική απάντηση των εργαζόμενων ενάντια στην πολιτική της φτώχειας του λαού, να φωνάξουμε ως εδώ και ότι δεν θα γίνουμε οι δούλοι του 21ου αιώνα. Με αυτό το κάλεσμα, τα σωματεία της Ένωσης Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, το Συνδικάτο Γαλακτοστροφίμων Ποτών, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής και το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού, καλούμε όλα τα σωματεία, όλους τους φορείς, άμεσα να πάρουν αποφάσεις να οργανώσουν τον αγώνα και τη δράση στους χώρους δουλειάς και στα εργοστάσια, ώστε στις 15 του μήνα να δώσουμε μια μαζική απάντηση ενάντια σε αυτόν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης.